Στην Καλαμάτα θα εξελιχθούν οι εργασίες του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νοσοκομιακών Φαρμακοποιών. Τα ζητήματα που τίθενται επιτάπητος πολλά και επίκαιρα. Η Νοσοκομιακή Φαρμακοποιή της Ελλάδος, δημόσια λειτουργεί, κάνουμε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας, το οποίο έχει σαν γενικό τίτλο «Βαδίζοντας προς το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για την νοσοκομιακή φαρμακευτική, διεπιστημονική συνεργασία σαν παράμετρο συνεργασίας». Ένα νοσοκομιακή φαρμακοποιή, έχουμε ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ρόλο μέσα στα νοσοκομιακά δρόμενα και στην δημόσια υγεία. Στόχος μας είναι η κάλυψη των ασθενών σε φάρμακο με ασφαλή τρόπο, χωρίς δημιουργία κενών και βεβαίως με σωστό τρόπο, με ενημέρωση, με πληροφόρηση και με έναν τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει και τα οικονομικά των νοσοκομείων που, όπως ξέρετε, λόγω των προβλημάτων που έχουμε τα τελευταία 7-8 χρόνια είναι σε μία συνεχιζόμενη κάθοδο τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσα να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μια αναβάθμιση των πραγμάτων. Αυτό νομίζω ότι αρχίζει να το βλέπει και ο Έλληνας ασθενής, αλλά και ο επαγγελματίας υγείας και βέβαια και όλοι όσοι προστρέχουν στα δημόσια νοσοκομεία, δεδομένου ότι στην Ελλάδα υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού, πρόσβαση για όλους τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου, χωρίς κανένα πρόβλημα, πρόσβαση στην απρόσκοπτη θεραπευτική αγωγή και στη φαρμακευτική κάλυψη. Το συνέδριο είναι πολυπαραγοντικό, έχει να κάνει, βασίζεται σε γενικά πλαίσια στις ενότητες που μας απασχολούν, έχει να κάνει με θέματα που και εσείς μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά καιρούς αναπτύσσετε, όπως είναι, ας πούμε, τα ενιαία πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι η πρόσβαση του ασθενή στο φάρμακο, όπως είναι το κομμάτι των κλινικών μελετών, όπως είναι το θέμα της αντοχής των μικροβίων, της κάλυψης και της ορθής πρακτικής. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του Έλληνα φαρμακοποιού και μάλιστα στο φετινό συνέδριο έχουμε και μία πολύ σημαντική καινοτομία, δηλαδή αναπτυσσόμενη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην Ελλάδα.